πούμε καταρχήν καλό μεσημέρι. Η κουβέντα μας θα κινηθεί γύρω κυρίως στην κατάσταση που επικρατεί στο ψυχιατρίο. Και το ψυχιατρίο έχει οριστεί ως εμβολιαστικό κέντρο. Έχει επιφορτιστεί ένα τεράστιο βάρος όλο αυτό το διάστημα. Καταρχήν, τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή? Αυτή τη στιγμή το ψυχιατρίο έχει μια πολύ μεγάλη άνοδο στην προσέλευση, τόσο λόγω της κατάστασης με αύξηση των νοσημάτων για τα οποία εξειδικεύεται το ψυχιατρίο, αλλά και γιατί έχουν κλείσει πολλές κλίνες ψυχιατρικές στην πόλη λόγω του COVID. Και μέσα σε αυτές τις συνθήκες που εφημερεύει σχεδόν κάθε μέρα, επιφορτίζεται το προσωπικό και με το επιπλέον κομμάτι του εμβολιασμού, χωρίς να έχει γίνει ούτε μία παραπάνω πρόσληψη στην πραγματικότητα. Και έχει μετακινηθεί και προσωπικό το προηγούμενο διάστημα. Ναι, έχει μετακινηθεί προσωπικό. Ένα διάστημα είχαμε ακόμα μετακινήσεις προσωπικού προς τις ιδιωτικές κλινικές που σε πολλά εισαγωγικά είχαν πεταχθεί. Εκεί τι ρόλο έπαιζαν οι εργαζόμενοι του ψυχιατρίου, για να καταλάβουμε και τελικά τι θέλανε το προσωπικό οι ιδιωτικές κλινικές? Στην ουσία κάλυπτε κενά στη λειτουργία των ιδιωτικών κλινικών που εκφράζαν ότι δεν είχαν το απαραίτητο προσωπικό για να καλύπτουν τις ανάγκες μέσα τέτοια δραστηριότητα, ας πούμε, όπως την ουσία ατόμων με COVID. Δηλαδή μετακινείς προσωπικό από ένα ειδικό νοσοκομείο, ναι, προς τις ιδιωτικές κλινικές. Ναι, αντί στην ουσία το ιδιωτικό τομέα για το δημόσιο, πετάξαν στους εργαζόμενους του δημοσίου τομέα για τον ιδιωτικό. Μάλιστα. Σήμερα ποια είναι η κατάσταση? Ξέρετε πού θα γίνει το εμβολιαστικό κέντρο, αν έχει ξεκινήσει? Υπάρχει μια μεγάλη προχειρότητα σε σχέση με το σχεδιασμό για τη λειτουργία του εμβολιαστικού κέντρου από την ΥΠΕΝΟ. Υπήρξε μια ενημέρωση ότι θα είναι εμβολιαστικό κέντρο. Αργότερα πάρθηκε πίσω αυτή η απόφαση και τελικά όμως είχαν ήδη κλειστεί ραντεβού, με αποτέλεσμα να έρθει προτελεσμένον το προσωπικό και να κληθεί ήδη να αρχίσει τους εμβολιασμούς και μέχρι τουλάχιστον τις αρχές του Μάρτη, την 1η Μαρτίου, θα λειτουργήσει κανονικά ως εμβολιαστικό κέντρο το ψυχιατρίο. Τώρα πώς μπορεί να συνδυαστεί αυτό? Μια πολύ μεγάλη, ας πούμε, προχειρότητα στο σχεδιασμό, χωρίς ένα κανονιστικό πλαίσιο που να καθορίζει την ασφάλεια σαφές από την προϊστάμενη αρχή, από την ΥΠΕ ή από το Υπουργείο, και καλούνται τρεις παθολόγοι στην ουσία να βγάλουν όλο το πρόγραμμα των εμβολιασμών δύο βάρδιες κάθε μέρα για 1,5 μήνα, με τη βοήθεια κάθε φορά σε κάθε βάρδια ενός ψυχιάτρου. Οπότε, δηλαδή, ο σχεδιασμός είναι τρεις παθολόγοι συνολικά και κάθε μέρα ένας με δύο ψυχίατροι να προσπαθήσουν αυτό το πράγμα να το καλύψουν με όλες τις πιθανές, ας πούμε, περιπτώσεις που μπορεί αυτό να έχει στην ασφάλεια. Και όλα αυτά χωρίς να υπάρχει ένα κανονιστικό πλαίσιο από την προϊστάμενη αρχή, από το Υπουργείο, με μια πολύ μεγάλη προχειρότητα. Χωρίς να υπάρχει δηλαδή ένα πλαίσιο που θα αγγιάται το μήνυμα της ασφάλειας των εμβολιαστέντων. Και μιλάμε για ηλικίες πάνω από το 85, πολύ ευαίσθητες, έτσι. Ακριβώς. Και πώς αυτοί θα μετακινηθούν, θα φτάσουν στο ψυχιατρίο, ναι, και περισσεύει όλο αυτό το περιστατικό? Δηλαδή, ουσιαστικά μας μιλάτε για... Όχι μόνο το περιστατικό δεν περισσεύει. Είναι σε μια φάση που το περιστατικό έχει ήδη, ας πούμε, φτάσει στα ωριά του. Και το γιατρικό και το νοσηλευτικό και το υπόλοιπο βοηθητικό προσωπικό στο νοσοκομείο. Που δεν έχουμε άδειες εδώ και αρκετούς μήνες, έχουν οποιασδήποτε άντληση των αρρωτικές διακοπή, που σας λέω εφημερεύει το νοσοκομείο κάθε μέρα, σχεδόν, και μας ζητάνε επιπλέον να κάνουμε αυτό το πολύ μεγάλο έργο, χωρίς να μας έχουν ασφαλίσει και το μίνιμουμ της ασφάλειας και της... Και επίσης, να πούμε, το πιο σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχει ένα πλαίσιο, δεν υπάρχει ένα κονδύλι αυτή τη στιγμή με το πώς θα καλυφθούν οι μισθοί, οι περιοριακές δαπάνες για αυτό το πράγμα. Δηλαδή, καλούνται γιατί να το κάνουν, χωρίς να σου έχει εξοριστεί θα πληρωθούν. Στην ουσία, θελοντικά. Θα κάνουν οι άνθρωποι δηλαδή δουλειά επιπλέον μια βάρδια, με πιθανότητα να μείνουν απλήρωτοι. Δεν γίνεται να βγει κονδύλι επιπλέον, μας λένε, για να πληρωθούν. Άρα, εντελώς με τζάμπα διαδικασία προχωράει η κυβέρνηση. Ένα σοβαρότατο ζήτημα που προφανώς δεν έχει να κάνει μόνο με τη διαδικασία εκείνη την ώρα, δηλαδή του τσιμπήματος. Στη συνέχεια, πώς θα παρακολουθούνται αυτοί οι άνθρωποι?
Ναι, υπάρχει ας πούμε αυτό το πράγμα ότι θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για την όποια πιθανότητα για μια σοβαρή αντίδραση και δεν υπάρχει ας πούμε ένα πλαίσιο αυτό για να το εξασφαλίσουμε. Μάλιστα. Δεν υπάρχει καν ας πούμε έτοιμο στενοφόρο εκεί για οτιδήποτε χρειαστεί για περαιτέρω αντιμετώπιση σε πιο εξειδικευμένο νοσοκομείο. Δεν υπάρχει πιο εξειδικευμένη βοήθεια ενός αναισθησιολόγου ή τέλος πάντων πυροδοντολόγου στο πλαίσιο του εμβολιασμού. Προφανώς και ένας εμβολιασμός, οποιοσδήποτε εμβολιασμός ελοχεύει. Υπάρχει καν ένα ΕΚΑΒ εκεί, έτσι, για οτιδήποτε συμβεί. Την ώρα που για οποιοδήποτε εμβολιασμό ελοχεύει μια παρενέργεια. Δεν μιλάμε μόνο για το συγκεκριμένο. Πόσο μάλλον που είναι κάτι αυτό καινούργιο που δεν έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία, που γενικά οι οδηγίες είναι να γίνεται σε μέρος που μπορεί να αντιμετωπιστεί μια σοβαρή παρενέργεια. Mm-hmm. Και αυτό κανείς μας λέει πώς μεταφράζεται, ας πούμε. Σημαίνει απλά δύο γιατροί άσχετες ειδικότητας να είναι παρόντες. Αυτό εξασφαλίζει την ασφάλεια, εξασφαλίζει ότι θα αντιμετωπίσει μια σοβαρή παρενέργεια με αυτόν τον τρόπο. Με δύο γιατρούς παρόντες, χωρίς στενοφόρο. Δεν ξέρω. Αλλά αυτά κάπως πρέπει να μας τα πει. Κάπως πρέπει από την αρχή να πάρει και την ευθύνη για αυτό το πράγμα. Γιατί ήδη έχει δώσει την κυβέρνηση ένα προηγούμενο με τις δηλώσεις του κ. Κουντοζαμάνη για τις διασωληνώσεις και τις ΜΕΘ των ασθενών που πέταξε τον μπαλάκι στους γιατρούς. Για την νομική και την αστική ευθύνη, ας πούμε. Πιστεύετε ότι έχει να κάνει με προχειρότητα αυτό? Είναι προχειρότητα, αλλά η προχειρότητα αυτή. Αλλά έχει να κάνει, ας πούμε, με τις πάγιες πολιτικές που εφαρμόζουν οι κυβερνήσεις αυτά τα χρόνια για την υγεία, με τη δημόσια υγεία. Φαίνεται να μην δίνουν δεκάρα, ας πούμε, για την υγεία του λαού και φαίνεται ότι προσπαθούν. Ενώ δόχθηκαν παχτολή χρημάτων, κύριε Καρταλέξη, προς τις φαρμακευτικές βιομηχανίες. Για να δημιουργήσουν το εμβόλιο. Φυσικά. Και όχι μόνο. Και έχει σταθεροποιηθεί πολύ δημόσιο χρήμα για διάφορα πράγματα ίσων σημασία σε σχέση με όλα αυτά. Και αντί να γίνουν προσλήψεις απαραίτητες, για τις οποίες εμείς φωνάζουμε χρόνια και σαν νοσοκομιακοί γιατροί, και να γίνουν προσλήψεις και όπως λέμε, να επιταχθεί έστω και την ίδια τη στιγμή για το και ασφαλίσουμε ότι θα λειτουργούν όλα αυτά τα πράγματα. Ο ιδιωτικός τομέας, να εξυπηρετούν υποδομές. Αυτά και τα οποία εμείς χρόνια τα πετούμε και πριν την πανδημία και με την πανδημία. Και χθες με την κινητοποίησή σας, αντίστοιχα, τα βάλατε όλα αυτά τα ζητήματα. Ναι. Που αντιμετωπίζουν όλα τα νοσοκομεία, αλλά ειδικά στη δική σας περίπτωση, όπως και αντίστοιχα και του αντικαρκυνικού, που είναι ένα ειδικό νοσοκομείο, ένα παραπάνω γίνεται επικίνδυνο και για εσάς και για τους ασθενείς. Ειδικά νοσοκομεία που έχει υποβαθμιστεί πολύ η λειτουργία του στα προηγούμενα διαστήματα και με τις κινητοποιήσεις που λέγαμε, αλλά και γενικότερα με τις πολιτικές. Αλλά σας λέω, ειδικά για το δικό μας νοσοκομείο, που έχει πάρα πολύ προσέλευση και για τους δύο λόγους που ανέφερα, και γιατί έχει γενικά αυξηθεί η συχνότητα στα ψυχιατρικά νοσήματα με όλες αυτά τις πιέσεις που δέχεται ο κόσμος και από την ίδια την πανδημία και από τα μέτρα του lockdown. Ναι. Αλλά και επειδή έχουν χαθεί πολλές κλίνες μεθ στην πόλη, ψυχιατρικές κλίνες στην πόλη. Λόγω COVID. Και η κλινική του ΑΧΕΠΑ δεν λειτουργεί αυτό το διάστημα, και η κλινική του Παπα-Νικολάου δεν λειτουργεί αυτό το διάστημα, και η κλινική του Ιπποκρατίου, αν δεν κάνω λάθος, δεν λειτουργεί αυτό το διάστημα. Στην ουσία έχουν μειωθεί στο μισό σχεδόν οι κλινικές στην πόλη. Για τη συνέχεια, τι είναι αυτό που λέτε, πώς προσανατολίζεστε και σαν Ένωση Νοσοκομιακών Γιατρών? Εμείς έχουμε τις αφού μας αιτήματα για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, για την επίταξη του ιδιωτικού τομέα και την ασφάλιση των υποδομών, για να αντιμετωπιστούν αυτά που συζητάμε. Και τώρα φαντάζομαι μπαίνει και ολοκληρωμένη η διαδικασία του εμβολιασμού, πώς θα γίνει. Είναι και αυτό πως κατάκτηση, γιατί από ό,τι φαίνεται και όλα αυτά που μας περιγράφεται, τίποτα από ό,τι έλεγαν ότι θα υλοποιηθεί δεν υλοποιείται και σκοντάφτει πάλι στην πρωτοβάθμια. Κοντά στην πρωτοβάθμια, για την οποία πάλι δεν έχουν γίνει οι απαραίτητες προσλήψεις, πάλι δεν έχει εξασφαλιστεί η απαραίτητη ασφάλεια και ό,τι χρειάζεται προσωπικό υποδομές για να γίνει αυτό το πράγμα όπως πρέπει. Mm-hmm. Και να φτάσουμε, ας πούμε, να εμβολιαστεί σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού. Μάλιστα, άρα μένουμε σε αυτό που είπατε και χθες, κλιμάκωση του αγώνα. Μάλιστα, κλιμάκωση. Να ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Καλή συνέχεια, γεια σας. Ευχαριστώ πολύ.